Θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις, μπορούν να πάρουν στο ταμείο του θεάτρου. Σε εμάς θα πάρουν και θα σας δώσουμε ναι, και θα μας δώσετε στα ονόματα δύο διπλές προσκλήσεις. Επίσης θέλω να ευχηθώ στο Σταμάτη, έχοντας ένα δόλιο σκοπό πίσω μου, να ασχοληθεί με την πολιτική. Θέλω να τον κάνω και ως πολιτικό στο θέατρο. Σταμάτη, πώς σε είδες? Δηλαδή, όταν βλέπουμε... Ναι. Δεν μπορούσα να δω τα πήγα στις πρόβες. Δεν μπορούσα, δηλαδή έφευγα κάπου στη μέση. Και γιατί είχα ραντεβού, Κυριάκο, έτσι. Και δεν άντεχα. Δηλαδή, σκεφτόμουν πράγματα και... Γιατί νιώθω ότι έχουν τον κάνει συγκλονιστικό το έργο. Τον πιάναν τα κλάματα στην δεν μπορούσα να δεν μπορούσες να σε δεις, Όχι, δεν μπορούσα. Όχι, δεν μπορούσα. Είχα μια δυσκολία. Μονίμως βουρκωμένος. Σε ποιο κομμάτι όταν το είδες στην πρεμιέρα λύγησες? Σε ποιο σημείο του έργου? Αν το πω θα λυγίσω και τώρα. Γιατί είναι η σκηνή με τον παππού μου, τον Νικόλα. Ίσως τον άνθρωπο που έχω αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οποιονδήποτε άλλο. Ο οποίος νομίζω ότι με επηρέασε βαθιά και σαν άνθρωπος και στην ιδεολογία μου και σε απόψη μου. Τρομερά δίκαιος άνθρωπος, πολύ φτωχός άνθρωπος. Ο παππούς ο Νικόλας. Κοιμόμασταν μαζί στο κεντιβάνι στην κουζίνα στο Εγάλεο. Και μια μέρα του είχα μιλήσει λίγο, μάλιστα το παίζεται και στο έργο. Πήγα να μου πει για να παλέψω για ένα πιο δίκαιο κόσμο. Ήταν το τέλος της Χούντας. Εγώ έτσι επηρεασμένος, ότι λέω παππού, τι λες, είσαι κομμουνιστής? Όταν. Λίγο αργότερα πέθανε. Τραγουδούσα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έλεγε πάντα το παππούς μου και πάντα συγκινούμε να το λέω αυτό. Έτσι είναι η ζωή, παππούλη, αφέντες και η δούλη. Να γιατί θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Έτσι είναι η ζωή, παππούλη, αφέντες και η δούλη. Αυτό δεν μπορώ να το πω χωρίς να συγκινηθώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω ότι όπως φαίνεται και στο έργο, αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Ο παππούς μου Νικόλας. Και αυτή η στιχομηθεία που είχαμε τότε. Εγώ νομίζω ότι. Είχα σβήσει τότε στο ημερολόγιο μου, θυμάμαι με κόκκινο στυλό. Και είχα γράψει ζήτω η ισότητα των ανθρώπων μετά από αυτό. Θα αφιερώσω τον παππού μου. Αν σήμερα αυτή τη συνάντηση, την τηλεοπτική, είχες να την αφιερώσεις κάπου, πού θα την αφιερώνεις? Στον παππού μου, τον Νικόλα. Νομίζω ότι ο πραγματικός Σταμάτης Μαλέλης είναι αυτός ο άνθρωπος που γνώρισα τώρα στο τέλος. Η ευαισθησία σου είναι πιο έντονο χαρακτηριστικό από το ίδιο σου το πάθος για τη δουλειά. Έτσι το νιώθω. Δηλαδή, νικά η ευαισθησία σου το πάθος.